Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ μέσα από την εκπομπή Αλφα σήμερα, από την Αλφα τηλεόραση, Τετάρτη 13 Ιανουαρίου του 2016. Συνεχίζουμε μετά από την καλησπέρα Αλφα από την Έλενα, την Σόκου, παίρνουμε τη σκητάλη ουσιαστικά και να καλησπερίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Καστρίτη, που είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο θα δούμε διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την πολιτική αλλά και την οικονομική επικαιρότητα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και να πούμε ότι από ό,τι θυμάμαι, τηλεοπτική εμφάνιση έχετε να κάνετε πάνω από ένα χρόνο. Αρκετό καιρό. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Καστρίτη, να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του ασφαλιστικού, που είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βασικά δεν αποτελεί μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απασχολεί την Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και μετά. Και καλείται ουσιαστικά μια κυβέρνηση, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, όπως λέμε χαρακτηριστικά. Προφανώς επιχείρησαν και προγενέστερα κυβερνήσεις να το κάνουν αυτό. Καήκαν στην πορεία όταν πήγαν να τα πιάσουν. Και συνάντησαν μεγάλες αντιδράσεις, να πούμε και αυτό. Έτσι, και η τροποποίηση, η μεταρρύθμιση Γιαννίτση που δεν έγινε τελικά. Ναι, εσημίτη. Συνάντησε μεγάλη αντίσταση από την κοινωνία τότε. Βέβαια, αν είχε γίνει τότε, θα είχαμε γλιτώσει πολλά. Βέβαια. Να πούμε ότι το ασφαλιστικό είναι κάτι δυναμικό. Δηλαδή εξαρτάται από το αν μια χώρα αναπτύσσεται, αν υπάρχει πλεώνασμα, αν υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ. Πλεώνασμα. Υπήρχε. Κάποτε. Υπήρχε, όχι πολύ παλιά, πέρσι. Λοιπόν, εξαρτάται από αυτό το ασφαλιστικό πάρα πολύ και γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί και να πει ότι μπορούμε να το λύσουμε από τώρα για τα επόμενα 30 χρόνια. Μπορούμε να το λύσουμε για τα επόμενα 2-3. Χρειάζονται διαρκείς παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό ανάλογα με το πού πηγαίνει η οικονομία. Τώρα λοιπόν που έχουμε ύφεση πάλι λόγω των γεγονότων του τελευταίου έτους, διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξαναπέσαμε στην ύφεση, θα πρέπει να ληφθούν πολύ σκληρότερα μέτρα. Ενώ εάν διατηρούμασταν έστω σε αυτή την ανεμική, δεν διαφωνώ, πορεία, θετική πορεία για την ανάπτυξη της χώρας, δεν θα χρειαζόταν αυτά τα μέτρα. Αυτός μία πρώτη παρατήρηση. Το ασφαλιστικό, το τι υποσχέθηκαν και το τι γίνεται τώρα, αν θέλετε βεβαίως αυτό το συζητάμε. Βλέπουμε όμως ότι είναι ακόμα στη φάση της διαβούλευσης πολλά πράγματα μέσα από το ασφαλιστικό. Πολλοί άξονες ουσιαστικά από το ασφαλιστικό και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μπορεί. Διαβούλευση με ποιον γίνεται διαβούλευση. Εγώ δεν είδα. Είδα στο Υπουργικό Συμβούλιο να συζητάνε κανένα δύο φορές. Διαβούλευση με ποιον. Και με τους επαγγελματίες προχθές με τη ΓΕΣΕΒΕ και την ΓΕΣΕΕ. Συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι με τους αγρότες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη κάτι. Υπάρχει ουσιαστικά αυτός ο διάλογος. Με τους ελεύθερους επαγγελματίες μόλις σήμερα έγινε μια επαφή. Και θα συνεχιστούν. Δεν είναι κάτι το οποίο πάντως θα μείνει μέχρι στιγμής, όπως φαίνεται, στο κομμάτι της θεωρίας. Έφτασε η στιγμή κάποιος να προσπαθήσει. Αλλά είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Για 2 με 3 χρόνια. Και οι προηγούμενες παρεμβάσεις που έγιναν δεν είχαν μεγαλύτερο ουσιαστικά χρονικό ορίζοντα, έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μάλιστα, προχθές δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί, ήταν ο κύριος Κουτρουμάνης εδώ. Είχαμε κάνει μια εκδήλωση και ακριβώς αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος το γνωρίζει το ασφαλιστικό και ακριβώς διατύπωσε αυτή την άποψη. Βεβαίως ότι δεν καταστρέφεται αυτή τη στιγμή το ασφαλιστικό. Υπάρχει μια δαιμονοποίηση των πάντων, έτσι, και ότι πάμε να καταστραφεί και γι' αυτό παίρνουμε αυτά σκληρά μέτρα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το κοιτούμε κάθε 2-3 χρόνια ανάλογα με το που πηγαίνει η χώρα. Το δεδομένο είναι ότι η χώρα δεν πάει καλά τον τελευταίο χρόνο. Είναι ουσιαστικά το νοτικές ενέσεις. Όχι. Θεωρώ από ότι τότε που ξεκίνησε να το πω έτσι, οι παρεμβάσεις, όποιες πολιτικές και ταυτόχρονα οικονομικές παρεμβάσεις πάνω στο κομμάτι του ασφαλιστικού. Υπάρχουν διαφορετικών ειδών παρεμβάσεις. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες με πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και κάποιες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτή την διετία, τριετία, ανάλογα με τις συνθήκες τις οικονομικές. Και πρέπει να πω εδώ ότι το 10, το 9 γίνανε παρεμβάσεις οι οποίες ήταν πιο μακρόπνοες από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, και παλιότερα είχαν γίνει. Και παλιότερα. Η ενοποίηση των ταμείων, έτσι, με τον ΕΟΠΗ έγινε το 10. Δεν υπήρχε πριν ενοποίηση των ταμείων, τουλάχιστον σε αυτό το βαθμό. Η απογραφή των συνταξιούχων έγινε τώρα, από το ΠΑΣΟΚ είχε γίνει, το 2010. Το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής που άρχισε να βρίσκει αυτούς που δήλωναν παράνομα και θανάτους, αλλά και ήταν παράνομα εισέπραταν συντάξεις, τώρα έγινε και αυτό. Και επίσης, να πω και για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που δεν είναι βέβαια απόλυτα συναρτήσιμη με το ασφαλιστικό, αλλά γλίτωσε όμως ουσιαστικά πάλι δαπάνες υγείας από το ασφαλιστικό κατά 40%. Λοιπόν, αυτό πότε έγινε. Αυτά βεβαίως είναι πιο μακροπρόθεσμα. Τώρα, αν θα κυμαίνονται κατά κάποιο τρόπο οι ασφαλιστικές φορές πάνω ή κάτω
όχι πάρα πολύ, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Ναι, αυτό είναι κάτι βραχυπρόθεσμο και θα πρέπει κάθε 2-3 χρόνια δυστυχώς να το εξετάζουμε, γιατί και υπογεννητικότητα υπάρχει, αλλά κυρίως υπάρχει μια βήθηση της οικονομικής δραστηριότητας και της οικονομίας. Πάμε προς τα κάτω. Και άρα δεν μπορεί, υπάρχουν. Του χρόνου μπορούμε να πάμε προς τα πάνω. Οπότε πάλι μπορούμε να το ξαναδούμε. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τώρα όμως είναι τα πράγματα χάλια, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δεν υπάρχουν εισφορές. Δεν μπορεί κανείς να δώσει πλέον τις εισφορές που πρέπει να δώσει σύμφωνα με τον νόμο. Έχουν εξαντληθεί όλοι. Δεν υπάρχουν καινούργιοι εργαζόμενοι, υπάρχουν περισσότεροι άνεργοι και υπάρχει ύφεση. Να άρα ρωτήσω, δεν χρηματοδοτείται το ασφαλιστικό. Να ρωτήσω ποιες είναι οι προτάσεις. Πώς θα έπρεπε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, μια πρόταση απλή μπορεί να ακούγεται που έκανε το Πασόκ είναι να χρηματοδοτηθεί εν μέρη το ασφαλιστικό από τις αποκρατικοποιήσεις. Ένα μέρος των αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες είναι υποχρέωσή μας σύμφωνα και με το μνημόνιο. Από εκεί όμως ένα πολύ σεβαστό ποσό μπορεί να πηγαίνει στην ενίσχυση ασφαλιστικών ταμείων. Έγινε αυτή η πρόταση στο Πασόκ. Θα ήταν καλό να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Υπάρχουν όμως και ας το πω έτσι, και οι πλευρές που λένε ότι κάποια στιγμή το ασφαλιστικό και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα υγεία ασφαλιστικά ταμεία, είχαν κάποια αποθεματικά. Mm-hmm. Τα αποθεματικά αυτά εξανεμίστηκαν. Mm-hmm. Θυμάστε για τη χρονική περίοδο που έγινε αυτό. Ουσιαστικά. Και παλιότερα έχει γίνει. Ναι. Εκείνο το χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν ευθύνες. Δεν συνετέλεσε ναι, ακόμη και αυτό στο να έρθει το ασφαλιστικό σήμερα σε αυτήν τη μορφή που υπάρχει, που είναι. Ελάχιστα. Αν δείτε τα ποσά, αν δείτε τα ποσά που χρειάζεται κάθε χρόνο. Καλά, αυτό, ναι, το ασφαλιστικό ή έστω σε αυτό τον κύκλο τριετίας που λέμε για να χρηματοδοτηθεί, mm-hmm, με βάση το τι εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε, χάθηκε, ας πούμε, γιατί εννοείται για κάτι συγκεκριμένο προφανώς, το PSI λέτε, ή τα δομημένα ομόλογα, δεν ξέρω γιατί. Πολλά, ναι. Ναι, δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά. Είναι μικρό, πάρα πολύ μικρό το ποσό αυτό και δεν θα έσωζε τα ταμεία για τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι, πιθανό να διευκόλυνε μια κατάσταση, η οποία όμως θα διευκολυνόταν έτσι κι αλλιώς αν είχαμε ανάπτυξη. Δεν έχουμε όμως τον τελευταίο χρόνο. Χρειαζόμαστε πάρα πολλά κεφάλαια για να χρηματοδοτηθεί λοιπόν το ασφαλιστικό. Μεγάλο και βεβαίως, επειδή το αναφέρετε και να το κλείσουμε με αυτό, το PSI έφερε και κάτι θετικό. Έφερε τη διαγραφή 160 δις χρέους για τη χώρα. Έτσι, έγινε με ένα τίμημα αυτό προφανώς. Αλλά σας λέω όμως, όχι, σας λέω ότι είναι πολύ μικρό το ποσό σε σχέση με αυτό που πραγματικά χρειάζεται το ασφαλιστικό κάθε χρόνο. Mm-hmm. Κάθε χρόνο για να χρηματοδοτηθεί. Μια άνω τελεία, να αναφερθούμε λίγο στην επίσκεψη του Θεοχαρόπουλου, που ναι, είναι ένα κόμμα δημάρχου με το οποίο συνεργάζεται με το Πασόκ το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα μετά τις εκλογές. Ο οποίο πότε θα είναι? Είναι το Σάββατο. Το ακριβές πρόγραμμα τώρα νομίζω έχει βγει ένα δελτίο τύπου από τη Δημάρ. Είναι μια κομματική εκδήλωση της Δημάρ, mm-hmm, δεν είναι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όπως και η επίσκεψη του κ. Κουτρουμάν ήταν εκδήλωση του Πασόκ. Όμως βεβαίως θα είμαστε εκεί για να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα υποθούν. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε και στους φίλους τηλεθεατές ότι δεν υπάρχει συγχώνευση των δύο κομμάτων. Μια εκλογική συνεργασία ουσιαστικά. Συνεργασία, η οποία ελπίζουμε να εμβαθυνθεί, να επεκταθεί. Πάντα υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση. Τώρα, όποιος θέλει να τη δεχθεί, mm-hmm, από όμορους χώρους ή όμορους σχηματισμούς, ας τη δεχθεί. Όποιος δεν θέλει, ας επιλέξει αν θα είναι μόνος, αν θα πάει κάπου αλλού. Όμορους ιδεολογικά χώρους, να φανταστώ. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που η πολιτική και οι ιδεολογίες πλέον έχουν αρχίσει να χάνουν την παλιά τους τουλάχιστον ουσιαστικά δομή και μορφή. Όσο θα ξαναμπαίνουμε σε μια κανονικότητα στο μέλλον, νομίζω θα επαναδιατυπωθούν αυτές οι γραμμές και πρέπει να υπάρχουν. Και σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η διατύπωση, κάποιοι την χαρακτήρισαν υπερβολική, από την κυρία Γεννηματά για το τι μας χωρίζει άβυσος με την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά πρέπει να οριοθετούνται οι χώροι. Βεβαίως, δεν οριοθετούνται απλώς με μία δήλωση, οριοθετούνται με πολιτικές. Και εκεί έχουμε ένα μείον, το οποίο πρέπει να καλύψουμε σαν χώρος. Ποιο είναι? Ότι δεν διατυπώνουμε ξεκάθαρα. Όχι ξεκάθαρα, όχι ξεκάθαρα. Πώς? Πολλές φορές έχουμε διατυπώσει προτάσεις στο Πασόκ για τους αγρότες, για το ασφαλιστικό τώρα, για πάρα πολλά θέματα. Θα πρέπει αυτή την προοδευτική κατεύθυνση, η οποία διαφοροποιείται και από τη δεξιά, αλλά και από την ψευδεπίγραφη αριστερά, που κυβερνάει τη χώρα, έχει την εντολή από τον ελληνικό λαό τον τελευταίο χρόνο, θα πρέπει να το κάνουμε και ευδιάκριτο, αλλά να διατυπώσουμε και προτάσεις. Δεν έχουμε μιλήσει για την αναθεώρηση του Συντάγματος, παράδειγμα, ξεκάθαρα, τι θέλουμε, τον αριθμό των βουλευτών, τα προνόμια τους, το δημόσιο τομέα, τι δημόσιο θέλουμε, να επαναδιατυπώσουμε την άποψή μας για την οικονομία, για το ασφαλιστικό, δηλαδή, βεβαίως, για το κοινωνικό κράτος που πάντα είναι επίκαιρο.
Έχουμε να τα πούμε. Και πάνω σε αυτό νομίζω το Πασόκ έχει δομηθεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι και, έχει καιρό να τα πούμε αυτά και ξεκάθαρα και να δώσουμε, να κάνουμε στον ψηφοφόρο να μας ξανακούσει. Γιατί το να αντιδράς μόνο στις πολιτικές των άλλων, το οποίο λίγο είναι μοιραίο όταν έχεις το μέγεθος που έχεις πλέον, παρόλα αυτά έχεις υποχρέωση, παρόλα τα μνημόνια που επιβλήθηκαν στη χώρα και ήταν αναγκαστικές πολιτικές, να διατυπώσεις και τη δική σου άποψη, ακόμη και αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο της το εύρος. Καλά, ναι. Είπατε κάτι σημαντικό, να κάνετε τον ψηφοφόρο να σας ξανακούσει και δώσει πια ηλικιακά ουσιαστικά, σε ποιες ηλικιακές ομάδες πρέπει πλέον θεωρείτε να απευθυνθείτε. Νομίζω ότι όταν μιλάς παραδείγματος χάρη για την αναθεώρηση του συντάγματος και έχεις να προτείνεις 2-3-4 πράγματα σημαντικά, θα σε ακούσουν όλοι. Τους ενδιαφέρει όλους και επειδή το βλέπω αυτό και στην νεολαία, θέλουμε εμείς λίγο μεγαλύτεροι να αρισκόμαστε να λέμε η νεολαία δεν ασχολείται. Μεγάλο λάθος είναι αυτό. Δεν ασχολείται με το να φτάσει στην κάλπη και να ψηφίσει. Τα παιδιά έξω έχουν και άποψη και την εκφράζουν και πολύ σωστά, μάλιστα μερικοί από αυτούς. Θεωρητική η ερώτηση, και για ποιο λόγο όμως δεν ασχολούνται μέχρι να φτάσουν στην κάλπη, για ποιο λόγο. Έχουν απογοητευτεί από τους εκπροσώπους πολιτικής σε πάρα πολλά ζητήματα και κυρίως είναι και θέμα βιωτικό επιβίωσης όταν θεωρούν ότι δεν τους εξασφαλίζεται με αλφαγιώτα η επιβίωση, η εξέλιξή τους, η επαγγελματική και άρα και η κοινωνική και η προσωπική. Είναι λογικό πρώτα να δουν αυτό και μετά να ασχοληθούν με την πολιτική. Αλλά άποψη πολιτική έχουν. Απλώς δεν το έχουν ως προτεραιότητα να το εκφράσουν και πολλές φορές λειτουργεί και ως αντίδραση. Αντίδραση στην εφαρμοζόμενη ουσιαστικά. Έτσι και, εδώ και χρόνια πολιτική. Και την υποδοχή τους από παρατάξεις και σχηματισμούς που μπορεί να μην ανήκουν καν εκεί. Ως αντίδραση μόνο. Μάλιστα. Υπάρχει μια αλλαγή ουσιαστικά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας με την αλλαγή στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε καινούριο πρόεδρο στο κόμμα της Χρηματικής Αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι περιμένετε και αν περιμένετε να αλλάξει κάτι σε πολιτικό πάντα επίπεδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, όποιος και να κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, θα αναγκαστεί να εφαρμόσει μέτρα τα οποία και μια πολιτική η οποία πολλές φορές, αν σχεδόν όχι τις περισσότερες, βγαίνει από αλλού. Ναι. Κοιτάξτε, για να βγει επιτέλους χώρα από αυτό το αδιέξοδο, έτσι, το οποίο ανακυκλώνεται και λογικά θα είχαμε βγει πέρσι από όλο αυτό ή θα είχαμε πολύ λιγότερες συνέπειες, αλλά κάποιοι δεν ήθελαν το mail χαρδούβελη. Βλέπετε τώρα πού καταλήξαμε και τι δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται συνεργασίες. Δεν μπορεί μια πολιτική δύναμη μόνη της, λόγω των συνθήκων, να τα βγάλει πέρα μόνη με τα δικά της στελέχη. Το Πασόκ το χειρίστηκε αυτό στην αρχή μόνο του. Πλήρωσε βαρύτατο κόστος. Ουσιαστικά έφτασε λίγο πριν την διάλυση. Τη μη εκπροσώπηση και στη Βουλή. Ναι, και μετά... Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, αλλά. Όχι, τουλάχιστον τότε από ό,τι θυμάμαι εγώ. Ναι. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε, σαφώς. Αυτό έχει τελειώσει. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα εμείς τουλάχιστον θα κοιτούμε με πιο αισιοδοξία το μέλλον, γιατί αυτό που λέμε, ξύσαμε τον πάτο, πληρώσαμε όλο το κόστος εμείς. Λοιπόν, συνεργασίες. Δεν το κατάλαβε κανείς αυτό. Στην αρχή ήταν αντιμνημονιακή και η Νέα Δημοκρατία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας, δεν γίνεται χωρίς συνεργασίες. Βλέπετε, το λέει ο κόσμος στον δρόμο, γιατί βγήκαν οι Ιρλανδοί, γιατί βγήκαν οι Κύπροι, βγαίνουν σε λίγο, γιατί βγήκαν από το μνημόνιο, γιατί δεν υπήρξε αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, αυτή η απίστευτη αντίδραση από την εκάστοτε, αν θέλετε, αντιπολίτευση από το 10 και μετά, ότι ό,τι κάνανε οι προηγούμενοι ήταν λάθος, ήταν προδότες και πάει λέγοντας. Έτσι, θυμάστε, προγκρόμ είχαμε εναντίον των υπουργών τότε, του Πασόκ. Τώρα. Γίνονται ακόμη χειρότερα πράγματα και τελικά ο μόνος που αντιδράει πάλι είναι ο κύριος Λαφαζάνης με το σχηματισμό του. Λοιπόν, συνεργασίες. Αν δεν το καταλάβει σύντομα αυτό η παρούσα κυβέρνηση, θα κληθεί να το κάνει μια επόμενη και εκείνη όμως θεωρώ όχι μόνη της. Χρειάζονται ευρύτατες συνενέσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έχει καταλάβει. Εντάξτε, δεν το ξέρω. Αυτό δεν είμαι στη Νέα Δημοκρατία για να ξέρω. Γι' αυτό το ερώτημά μου ήταν αυτό, αν περιμένετε να αλλάξει κάτι ουσιαστικά στην πολιτική ζωή ή έστω και στην έκφραση της πολιτικής. Πρέπει να κρατήσει ισορροπίες μέσα στο κόμμα του. Δεν είναι το κόμμα μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν ακροδεξιοί, στους οποίους σε πολύ στηρίχθηκε για να εκλεγεί και σε ψήφους των οποίων στηρίχθηκε. Υπάρχει η λαϊκή δεξιά. Είναι δικό του θέμα αυτό, αλλά προς τα έξω, βεβαίως προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, οφείλει να επιδείξει και εκείνος μια. Ένα κλίμα και μια κουλτούρα συνεννόησης, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και βεβαίως, καταρχάς, να με δημοκρατικό τρόπο, με εκλογές δηλαδή, κάποια στιγμή
να πάμε σε ένα και πιο δημοκρατικό και πιο αποτελεσματικό, γιατί και αυτό μετράει στην πολιτική σχήμα, για να βγούμε πιο γρήγορα από όλο αυτό. Για το 2016, πώς το βλέπετε πολιτικά και οικονομικά? Σε συνάρτηση φυσικά και με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη μία πλευρά και στο ασφαλιστικό και όχι μόνο γενικότερα, αλλά και με την πολιτική σας εμπειρία. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι βέβαια ένα θέμα κατά πόσο θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση να περάσει όλα αυτά τα νομοσχέδια από τη Βουλή, πώς θα αντέξει η εύθραυστη κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και αν θα έχουμε απώλεια της δεδηλωμένης. Εάν όμως αντέξει, θα αντιμετωπίσει, αν αντέξει κοινοβουλευτικά, θα αντιμετωπίσει σίγουρα αντίδραση στην κοινωνία. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό κάποια στιγμή στις κάλπες θα μεταφραστεί. Το θέμα είναι, είπαμε, και η εναλλακτική, που για μένα είναι κυβερνήσεις συνεργασίας, που θα βγάλουν πιο γρήγορα τη χώρα από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο θα μπορούσαμε σε κάθε περίπτωση να είχαμε αποφύγει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας. Σε ελεύθερους επαγγελματίες, θέλει να μιλήσουμε που είμαι και εγώ εκεί. Ναι. Νομίζω απέχετε. Απέχουμε όλη αυτή τη βδομάδα. Προφανώς θα πάμε σε μία αποχή διαρκείας, εάν περάσει τελικά αυτό το ασφαλιστικό, το οποίο αποτελειώνει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι. Δηλαδή, σήμερα βγάζεις 10 ευρώ, τα 13 τα οφείλεις. Ναι, δεν μένει. Δεν είναι χάρη εντυπωσιασμό αυτό που λέω. Είναι κατά απόλυτα νούμερα. Δεν μένει τίποτα. Το 2010 είπατε χαρακτηριστικά πριν από λίγο ότι πληρώσατε το τίμημα. Πληρώσατε το τίμημα ποιον πολιτικό όμως? Καλή ερώτηση. Την έχω ξαναπαντήσει. Κοιτάξτε, αυτό μπορώ να σας το απαντήσω με το εξής σχήμα λόγου. Συγχωρέστε με την κουβέντα, από ό,τι θυμάμαι το ποσοστό τότε ήταν πολύ καλό που είχε λάβει ο Γιώργος Παπανδρέου. 45. Κοιτάξτε, δύο πράγματα, προφανώς. Η απάντηση έχει διπλή. Πλήρωσε το Πασόκ προφανώς και λάθη του παρελθόντος, αλλά ο κόσμος τελικά τι τιμώρησε? Τιμώρησε τελικά ένα επίπεδο ζωής, το οποίο το έχασε, το οποίο του το είχε εξασφαλίσει κυρίως το Πασόκ στη μεταπολίτευση, και τιμώρησε το Πασόκ, γιατί αναγκαστικά πλέον το 9 το 10, δεν έγινε δεκτή σχεδόν καμία πρότασή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυρία Μέρκελ. Έτσι. Θυμάστε ότι ούτε καν ο μηχανισμός, ο EFSM, ο ESM δεν υπήρχε. Έτσι. Εκείνη έφερε ουσιαστικά το δούνο του στην Ευρώπη, επέμενε να συμμετάσχει το δούνο του στην Ευρώπη. Το λέγαμε από πολύ νωρίς ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα η Ευρώπη και αναγκαστήκαμε τελικά να πάμε σε πολιτικές που δεν ταιριάζανε φυσικά, ούτε σήμερα ταιριάζουμε τη φυσιογνωμία του Πασόκ και αυτοπλήρωση του Πασόκ. Και λάθη του παρελθόντος, αλλά κυρίως αυτή την απότομη μεταβολή στις βιωτικές συνθήκες του κόσμου, την οποία σαφώς και δεν θέλαμε και δεν ήταν σε καμία περίπτωση το πρόγραμμά μας προεκλογικά το 9, και το πλήρωσε μόνο του. Έπρεπε. Αντίστροφα, μόνο αντίστροφα, του. Αυτό λέω αντίστροφα. Όχι, ρωτάω, έπρεπε να το πληρώσει μόνο του. Προφανώς και το Πασόκ τότε έκανε μια επιλογή και είχε μια εκτίμηση ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνο του. Προφανώς ήταν λάθος ή δεν ήταν απόλυτα έτοιμο να αντιμετωπίσει όλο αυτό που έσκασε όμως στα χέρια του. Γιατί θυμάστε, αυτό ξεκίνησε από το 8, όταν κάποιοι μας διαβεβαίωναν ότι ήταν ισχυρή η οικονομία μας. Mm-hmm. Δεν πλήρωσε όμως, μάλλον δεν του κατεβλήθη αναλόγως, το θετικό αντίτιμο των θετικών ενεργειών του και έργων του, δεν εννοώ μόνο έργα, των πεπραγμένων του καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Γιατί μεγάλες αλλαγές, κύριε Καστόρη, τότε γίνεται. Αυτό ιστορικά από κανέναν άλλον. Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί ουσιαστικά αυτό. Αλλά δυστυχώς ήταν αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι έσκασε στα χέρια του αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Από τότε μήπως έπρεπε να ξεκινήσουν και οι συνεργασίες. Αυτό σας είπα πριν. Ναι. Δεν κατάλαβε ίσως και η ηγετική ομάδα τότε ότι θα έπρεπε να πάμε. Κοιτάξτε, δεν της επιτράπηκε. Όταν υπάρχει μια ισχυρή λαϊκή εντολή 45% και σου λέει πήγαινε. Λύσε τα θέματα, τα οποία όμως δεν είχαν σκάσει ακόμη, είναι λίγο περίεργο και να αμφισβητήσεις και το 45%. Αυτήν την λαϊκή εντολή και μέσα σε ένα μήνα πεις, παιδιά, εγώ σας θέλω όλους. Στην πορεία αυτό εξελίχθηκε και βεβαίως υπήρξε και η αντίδραση. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος και των Ευρωπαίων εταίρων. Τώρα, αν ήταν λάθος η ιστεροβουλία, αυτό επίσης η ιστορία θα το κρίνει επιμέρους. Αυτό το ότι δεν υπήρχε μηχανισμός για τέτοιες κρίσεις και άργησε πολύ να γίνει παρά την τότε επιμονή του τότε Πρωθυπουργού,
να γίνει σύντομα ένας μηχανισμός, ειδικά για την Ελλάδα, ο οποίος θα χρηματοδοτούσε ουσιαστικά όλο αυτό το εγχείρημα και το οποίο σίγουρα θα μας γλίτωνε από πάρα πολλά. Είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Και χάθηκε και από την κυβέρνηση τότε ένα τετράμινο, πεντάμινο, αλλά είχαν ληφθεί μέτρα πολύ πριν το μνημόνιο, αν θυμάστε. Είχαν ληφθεί τα πρώτα μέτρα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά υπήρχε όμως και αυτό το τετράμινο. Τετράμινο ήταν, όχι πεντάμινο, δεν θυμάμαι τώρα. Τόσο, καλά. Ναι, όχι παραπάνω. Τετράμινο ήταν που είχε κάνει ολόκληρη γύρω και ο κ. Παπανδρέου για να προσπαθήσει να πείσει τους τότε εταίρους για την δημιουργία αυτού του μηχανισμού στήριξης που έγινε εκ των υστέρων. Πολύ εκ των υστέρων και τότε ήταν και η πεποίθηση της κυρίας Μέρκελ ότι θα έπρεπε το δούνου του να έρθει στην Ευρώπη, όπως και αργότερα θα έπρεπε να πληρώσουν οι ομολογιούχοι ή οι μικρομέτοχοι, οι ιδιώτες τέλος πάντων που είχαν στα χέρια τους χρέος της Ελλάδας και όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τα κράτη. Η πολιτική της κυρίας Μέρκελ πώς τη χαρακτηρίζεται? Η κυρία Μέρκελ κοιτάει τη δουλειά της, κοιτάει τα συμφέροντα της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν κοιτάει τόσο της Ευρώπης. Γιατί αν τα κοιτούσε θα ήταν ακριβώς διαφορετική αντίδραση και σε αυτό το επίπεδο. Να ρωτήσω λίγο μέσα στο 16 πώς το Πασόκ θα πορευτεί πολιτικά. Αυτό που είπαμε πριν, εάν δεν το έχω πει εκατομμύρια φορές. Θα επιμείνετε στο κομμάτι των συνεργασιών, να φανταστώ, και όχι μόνο. Θα επιμείνω στο κομμάτι των πολιτικών. Εάν δεν μιλήσουμε πολιτικά, ναι, όσες συνεργασίες και να κάνουμε, όσες φορές και αν αλλάξουμε την ταμπέλα ή τα χρώματα ή τα πρόσωπα, κανείς δεν θα ακούσει. Θέλει ο κόσμος για να ξαναγυρίσει σε εμάς κάποιοι σοβαροί, οι οποίοι είναι σε άλλους χώρους και μπορεί να πλανήθηκαν, έτσι είναι πολιτική. Δυστυχώς η πολιτική στην Ελλάδα πολλές φορές γίνεται με αυτόν τον τρόπο που γίνεται και υπάρχουν υποσχέσεις που δεν έχουν αντίκρισμα. Αυτοί για να γυρίσουν στην κομματική τους πατρίδα θα πρέπει να ακούσουν κάτι. Αλλιώς δεν θα γυρίσουν. Μπορεί να πάνε αλλού, μπορεί να μείνουν εκεί που είναι, μπορεί να απέχουν. Είχαμε τεράστιο ποσοστό αποχής στις τελευταίες εκλογές. Σε εμάς δεν θα έρθουν. Θα έρθουν μόνο αν μιλήσουμε για αυτά που σας είπα. Κομματική ή ιδεολογική πατρίδα? Προφανώς, όταν μιλάμε για πολιτικές, μιλάμε για πολιτική, αν θέλετε, είναι ευρύτερος όρος. Πρέπει να συμφωνήσουμε με τις πολιτικές ενός χώρου για να το ψηφίσεις αυτόν τον χώρο. Εάν δεν ξαναμιλήσουμε πολιτικά, και μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει μόνο μία διαχείριση των πραγμάτων και των πολιτικών. Ξέρετε. Ναι, παρακαλώ. Που εξελίσσονται, εάν δεν το κάνουμε αυτούσια, αυτοτελώς εμείς, δεν θα έχουμε ανταπόκριση. Αυτό ουσιαστικά μου θυμίζει αυτό που είπατε προηγουμένως για τους νέους, ότι έχουν πολιτική άποψη, αλλά σταματάνε να την εκφράσουν, γιατί έχουν να δουν πιο σημαντικά ίσως ζητήματα. Συμβαίνει κάτι τέτοιο και στον χώρο του Πασόκ? Αυτό διατρέχει όλη την ελληνική κοινωνία σίγουρα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ακούνε, σας λέω, και κάτι ενδιαφέρον. Και δεν το λέω για να πούμε απλώς κάτι πιασάρικο. Σαφώς. Αλλά αν πεις πώς θα χρηματοδοτήσεις, ας πούμε, το ασφαλιστικό ή κάποια πιο τετριμένα ζητήματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουν με τις ζωές τους, και μιλήσεις όμως και για το Σύνταγμα, για την ενθεώρησή του, τα προνόμια των βουλευτών, για την έρευνα και την καινοτομία στον γεωργικό, ας πούμε, τομέα, που είναι μια από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όταν μιλήσεις για πράγματα που αφορούν αυτούς τους ανθρώπους, έχω και πελάτες νέους γεωργούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βιώνουν ένα τεράστιο αδιέξοδο, έτσι, με όλο αυτό που πάει να φέρει και, μάλιστα, η κυβέρνηση με την άδικη φορολογία. Μπορεί να υπάρξει φορολογία των αγροτών, αλλά είναι σαφώς πιο δίκαιη. Δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο ασκείται όπως τα άλλα. Εξαρτάται από πολλά άλλα πράγματα. Τον καιρό. Δεν μπορείς να το φορολογείς όπως φορολογείς κάποιον άλλον. Λοιπόν, αν όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι δεν ακούσουν πολιτικές, γιατί να πάνε να ψηφίσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο? Υπάρχουν πολιτικές. Τι πρέπει να γίνει όμως? Για ποιο λόγο έχει σταματήσει αυτή η έκφραση? Προηγουμένως, ποτέ, ότι υπάρχουν προτάσεις και πολιτικές. Υπάρχει ακριβώς μια δυσκολία στο να εκφραστούν. Από ό,τι θυμάμαι, με συγχωρείτε, ένα από τα μεγάλα ίσως προβλήματα που αντιμετώπιζε και παλιότερα το Πασόκ ήταν η εσωστρέφεια. Υπάρχει ακόμη? Υπάρχει έντονη. Απορώ γιατί ακόμη υπάρχει, ενώ έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Είδατε και δηλώσεις νυν βουλευτού χθες προχθές. Όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν εσωστρέφεια. Δεν παράγουν πολιτική. Όλα αυτά μας αναγκάζουν να είμαστε αμυντικοί, να τα διαχειριζόμαστε απλώς. Να μην ξεφεύγουμε, να μην προτείνουμε προς τα μπρος πράγματα καινούργια. Θα τα ακούσει η ελληνική κοινωνία. Σου λέει, αυτοί τρώγονται μεταξύ τους, έχουν μια διαχείριση μόνο των πραγμάτων, αντιδρούν σε αυτά που λέει η κυβέρνηση ή η αξιωματική αντιπολίτευση και τελειώνει εκεί. Και γι' αυτό είναι στάσιμο όλο αυτό. Εάν λοιπόν πολιτικά δεν ξαναμιλήσουμε, θα παραμείνουμε εκεί που είμαστε. Αυτό έχουμε καιρό να το κάνουμε. Γιατί? Θέλετε εξανάγκης? Εγώ θεωρώ ότι είναι και εξανάγκης. Όταν έρχεται ένα μνημόνιο το 10. Εννοείται αφήνεις την ατζέντα σου και την πολιτική σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ εύκολα το έκανε αυτό. Εμείς δεν το κάναμε εύκολα. Είπαμε κάποια πράγματα το 9,
Και αντί να βγούμε στον κόσμο και να πούμε ότι ναι, δεν είναι δικιά μας πολιτική το μνημόνιο, αλλά πρέπει να την εφαρμόσουμε, το οποίο το κάναν όλοι τελικά, το δεχθήκαμε αδιαμαρτύρητο όλο αυτό, το ασθενιστήκαμε αν θέλετε, και χάσαμε και την ψυχή μας και την ατζέντα μας. Δεν ήταν αυτή. Ξέρετε, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε και μετά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, έκαναν αλλαγές, κυρίως στο πρώτο διάστημα που ήταν πραγματικά σοσιαλδημοκρατικές. Αν θέλετε, πλησίαζαν κάποιες την ατζέντα του Μπαράκ Ομπάμα στην Αμερική, όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο. Έτσι. Εμένα προσωπικά καθόλου. Βεβαίως εγκαταλείφθηκαν γιατί υπήρχε μια ανάγκη πλέον. Δεν μας δάνειζαν, δεν υπήρχαν τα επιτόκια που θέλαμε, δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Θα πηγαίναμε σε πτώχευση, είναι ξεκάθαρο. Τι χρειάζεται λοιπόν για να σήμερα όμως, παρακαλώ, είναι οι συνθήκες καλύτερες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνει λάθος το Πασόκ ουσιαστικά μέχρι στιγμή. Σας λέω ότι δεν έχει μιλήσει. Γιατί δεν μιλάει? Μέχρι προχθές ήταν στην κυβέρνηση. Υπήρχε αυτή η διαχείριση που σας είπα, η οποία βεβαίως ναι, πρέπει να την προτάξει κανείς. Αν είναι να διαχειριστεί τα της χώρας. Ναι, αυτό δεν έχει σχέση με την ηγεσία. Όταν διαχειρίζει τα προβλήματα και είσαι στην κυβέρνηση, λογικό είναι να σε τρώει εντός εισαγωγικών και η διαχείριση. Τώρα λοιπόν, η αντιπολίτευση, ξέρετε, δίνει αυτή την ευχέρεια. Μπορούμε να ξαναθυμηθούμε και πολλά που είπαμε το 9 και να προσθέσουμε και καινούρια. Όχι όμως διαχείριση. Να μην μιλούμε μόνο για τα μικρά, αλλά και για τα μεγάλα. Δεν γίνεται να μιλάμε, ας πούμε, για το Σύνταγμα, σας το είπα πέντε φορές αυτή την εκπομπή. Πέντε ακριβώς. Γιατί ρημαίνεται σε αυτό? Γιατί πολλά είναι ο καταστατικός χάρτης. Από εκεί, από το πώς θα είναι το Σύνταγμα στο μέλλον, προσδιορίζει ουσιαστικά και την πορεία της χώρας. Δεν γίνεται να μην τα δούμε αυτά πράγματα και να μην τα προτείνουμε στον κόσμο. Να ξαναμιλήσουμε για την υγεία, όλα έχουν διαλυθεί. Και γίναν όμως πράγματα. Και το 10 γίναν πράγματα. Όταν σας λέω ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποιος θα πει είναι τετριμένο, είναι διαχειριστικό. Όχι. Γιατί δεν υπήρχε χρόνια πριν, ναι, εκεί είναι και η δική μας ευθύνη, αλλά το έκανε πάλι. Πρέπει να δούμε και πρακτικά θέματα, αλλά να δώσουμε και ένα όραμα. Τουλάχιστον στο δικό μας κόσμο. Περιμένετε να γίνει μέσα στο 16. Πρέπει έχετε, να γίνει. Είναι όρος επιβίωσης. Έχουν χτυπήσει αυτά τα καμπανάκια, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι και η εκλογή του κ. Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας θετικά θα επιδράσει, παρόλο που όλοι λένε ότι είναι επικίνδυνο για τον δικό μας πολιτικό χώρο. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι επικίνδυνο. Ίσα-ίσα λειτουργεί, μας κάνει να λειτουργούμε ίσως περισσότερο, να προσπαθούμε να οριοθετήσουμε το χώρο μας προς τα εκεί, γιατί ήταν αναγκαστική η συγκατοίκηση και προς τα αριστερά βεβαίως. Και να πούμε όμως, παρόλο την οριοθέτηση με τα λόγια, να πούμε και στην πράξη, με πολιτικές που θα προτείνουμε, ποιοι είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Μόνον έτσι θα μας ξανακούσει κανείς και αν θέλει, απορρίπτει ή ξαναέρχεται. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Κύριε Καστρίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά που ήσασταν σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο.